Είναι σαφές ότι την πλευρά μας και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε τονίσει ότι θεωρούμε το Δημοτικό Συμβούλιο κυρίαρχο όργανο και πρέπει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να είναι ενήμεροι για το τι συμβαίνει και με τους εργαζόμενους, αλλά γενικότερα με τον Δήμο Κολαρού. Έχουμε αποδείξει, σαν εργαζόμενοι του τέως Δήμου Κολαρού, ότι δεν αρρωγόμαστε και δεν φερόμαστε από καμιά παράταξη. Είμαστε αυτόνομοι συμφερειστικό όργανο. Το έχουμε αποδείξει διαφορετικά με όλες τις διοικήσεις και με τη διοίκηση του Σκούρτη και με τη διοίκηση του Νικολάου και τώρα με τη διοίκηση του Διοξίδη. Πρώτη εμείς μιλήσαμε ότι θέλουμε τη συνεργασία με την καινούργια δημοτική αρχή και με τον Δήμαρχο και με όλα τα θεσμικά όργανα, τα εκτελεστικά του Δήμου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό όμως φαίνεται δεν έγινε. Ούτε πιστευτό ούτε αποδεκτό από τον Δήμαρχο. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το πιο απλό. Ο Δήμαρχος μπαίνει στο Δημαρχείο και δεν λέει καλημέρα. Και αυτό δεν είναι καλό, το λυσίπανε. Μια καλημέρα, δεν υποστηρίζει το Δημαρχείο να πει στου καλύτερου. Συνεργάτη σα είναι. Έχετε επανειλημμένα σε εισηγήσει διευθυντών, κάντε παραβάσει. Δίνετε, βάζετε πολιτικέ. Δεν μπορεί κανένα θεσμικό παράγοντα, ούτε αντιδήμαρο, ούτε δήματο, σε εισήγηση υπηρεσιακού παράγοντα να επισέλθει. Ή την κάνει αποδεκτή την εισήγηση ή την απορρίπτει. Διορθώσεις δεν μπορούν να γίνουν. Εδώ και πολλά χρόνια η επίσημη γλώσσα στην Ελλάδα είναι δημοτική. Και δεν καταλαβαίνω τι δημοτική. Να διορθώνεται καυτά των υπηρεσιακών παραγόντων και να κάνει τη δημοτική καταλήψη. Επανειλημμένα και στο βαθμό στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρακάμπτει τους διευθυντές σε πολλές αποφάσεις που έχει πάρει, που έχει βγάλει ο ίδιος αποφάσεις δημάρχου. Και έχουμε πει ότι οι διευθυντές, είτε του αρέσει του κ. Δημάρχου είτε όχι, είναι θεσμικοί παράγοντες του Δήμου, είναι υποχρεωμένοι να συνεργαστεί και είναι από τον κώδικα υποχρεωμένοι να ξέρουν ό,τι γίνεται στο τμήμα τους. Εδώ εμείς το ρωτήσαμε γιατί είπε ότι οι εργαζόμενοι στο ΔΑΟΦ κάθονται στα γραφεία και δεν κάνουν το έργο που έπρεπε να κάνουν σαν γυμναστές. Και είπε ότι προσλαμβάνουν κάποιους άλλους απ' έξω για να δουλεύουν για να κάνουν το εργαζόμενοι. Δεν είπε όμως την αλήθεια ο κύριος Δημότος, την οποία την ξέρουν και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, ότι η ίδια δημοτική αρχή δεν είχε προσλάβει διοικητικό προσωπικό για να λειτουργεί ο ΔΑΟΦ και μέναν γυμναστές. Δεν καθόντουσαν. Διοικητική δουλειά κάνουν. Δεν θέλω να κάνω, σας πληροφορώ διοικητική δουλειά, κύριε Δημαρχέ, να βγουν έξω γυμναστές ήταν. Αλλά τους υποχρεώναν να κάνουν διοικητική δουλειά. Και εδώ μας απαντάει ο Δήμαρχος πόσα χρωστάει ο ΔΑΟ. Αν αυτή είναι απάντηση αυτή στους εργαζόμενους, λυπάμαι Δήμαρχε, αν τα χρήματα του ΔΑΟ δεν τα φάγανε οι εργαζόμενοι, αν υπολογίζει κάτι τέτοιο ή τα χρέη που έχει ο ΔΑΟ. Είναι σαφές ότι δεν αφορούν τους εργαζόμενους. Όσον αφορά τη συνάδελφο που αναφέρω για τον ευρικό προνοισμό. Να θυμίσω στον Δήμαρχο και να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πήρε μια απόφαση ο Δήμαρχος να ορίσει μια συνάδελφο του Δήμου Παπάδου σαν ελεκτή. Όταν πληροφορήθηκε κατόπιν παρέμβαση τη διευθύντρια στο ΚΕΠ, γιατί ήταν και υπεύθυνη το ΚΕΠ, ότι δεν μπορεί να το κάνει, ανακάλυψε την απόφαση του αυτή και την όρισε ταμεία στο Δήμο, στο τέλος Δήμου Παπάδου. Και όταν η συνάδελφο του είπε ότι Δήμαρχε, εγώ δεν μπορώ, θα μαζεύω χρήματα. Θα κινδυνεύσω άμα τα πάρω, θα τα βάλω στη τσέπη και τα πάω στο ΔΕΠ. Δεν υπάρχει ταμείο εκεί πέρα. Προφανώς διαπιστήκαν και η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο. Αποδεικμένα. Για το θέμα των παιδικών σταθμών. Ήταν κοινή η σύσκεψη για τον οργανισμό μεταξύ των δύο συλλόγων και του Γενικού Γραμματέα. Και είναι σαφές ότι εξέφρασε αξιολογική άποψη ότι δεν γίνεται παιδαγωγικό έργο στους παιδικούς σταθμούς. Γιατί το ερώτημά σας, κύριε Δήμαρχε, είναι εντελώς έωρο. Ρωτάτε εδώ τι εξέφρασε ο. Διερωτήθηκε αν το έργο θεωρείται εκπαιδευτικό, αφού η παιδική σταθμή δεν εντάσσεται σε κάποια εκπαιδευτική βαθμίδα. Παγκόσμια πρωτοτυπία είναι. Το πολιτήριο νηπίου και του παιδικού σταθμού να εντάσσεται σε κάποια βαθμίδα. Είναι σαφές ότι δεν εντάσσεται σε βαθμίδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλού παιδαγωγικό έργο η παιδαγωγή, γιατί οι εργαζόμενοι δεν θέτουν στο διευθυντή του. Ή σε εσάς για τον χώρο, εγώ νομίζω και σε εσάς τον βάλα και στους διευθυντήτους τον βάλα και σε εμάς τον βάλα κύριε Δήμαρχε, όπως οφείλουν θεσμικά να απευθύνονται στο σύλλογό τους. Για ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, αφορά τις συνθήκες εργασίας τους, αφορά κάποια προβλήματα που προκύπτουν από τη διοίκηση του Δήμου,
καλό με τον σύντροφο και ο σύντροφος υποχρέωση είναι να τους προστατεύει. Και είναι σαφές όταν ζητήσαμε εμείς εγγράφους από το Σώμα Επιθεωρητών να έρθει να ελέγξει το χώρο, γιατί δεν ξέρω αν το έχουν δει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι ένας χώρος 18-20 τετραγωνικών, να μπουν 6 γραφεία μέσα με πόρτα φορακισμένη, με μηχανισμό να ανοίγει, να μην ανοίγει και χωρίς έξοδο κινδύνου, αν πραγματικά ήταν αυτή η επιλογή σας και έπρεπε να γίνει έτσι. Γιατί κύριε Δήμαρχε, σας κατηγορούμε δεν συνοήσετε με τις υπηρεσίες. Τι πιο καλό, είστε δήμαρχος. Ή η εκκλησία του σχεδιάζει κάτι στο Δήμο. Τι πιο σωστό να καλέσει την τεχνική υπηρεσία και να πει κυρίες τεχνικής υπηρεσίας, είναι οργανωμένη τεχνική υπηρεσία. Θέλω να κάνω αυτό, θέλω να εντάξω το ταμείο σε ένα χώρο. Καθίστε και σχεδιάζουμε, να το σχεδιάσετε. Να έχει τους κανόνες αυτούς που προβλέπουν για την υγιεινή και ασφάλεια και να έχει το χώρο που χρειάζεται, που προβλέπεται από τον νόμο. Όταν καλέσαμε εμείς τους επιδιωτές, τότε είπαμε να μπουν έξω. Και δεν σας απαντήσαν οι εργαζόμενοι, κύριε ευχαριστημένοι μέσα. Σας απαντήσαν ότι κύριε Δήμαρχε, δεν είναι λειτουργικό μια υπηρεσία να λειτουργεί με 4 αποτέλεσμα και 2 αμέσως. Μεγαλώστε μας το χώρο, σας είπαν, για να φοράμε όλοι. Γίνεται προσπάθεια να γίνουν κάποιες περικοπές στο Δήμο Κολαργού και σωστά, εγώ δεν έχω μια αντίρρηση. Η Δημοτική Αρχή και λόγω της οικονομικής κρίσης να προσπαθεί να κάνει περικοπές και μαζί της θα είμαστε. Αλλά ξεκινάει περικοπές και τους εργαζόμενους. Είχε τη δυνατότητα να κάνει άλλες περικοπές. Και μπορούσαμε να τις υποδείξουμε τρόπους να κάνει περικοπές. Και πραγματικά δεν είναι προσωπικό το ζήτημα και δεν αφορά τους συμβούλους του Δημάρχου. Αλλά επειδή το ρητό λέει η γυναίκα για τη γυναίκα του Κέσσερα, μπορούσε να ξεκινήσει και ο Δήμαρχος από εκεί. Και όχι από τις περικοπές στις υπερορίες των εργαζομένων. Και ειδικά στην καθαριότητα που θα πω παρακάτω. Δεύτερο ζήτημα. Υπάρχει μια οφειλή 5 μηνών στους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Σε ποιους εργαζόμενους? Σε αυτούς που δουλεύουν τη νύχτα στα σκουπίδια. Δεύτερο κύριε Δημήτρη, υπήρχε μια οφειλή στην οποία σας την είχαμε επισημάνει επανειλημμένως 2 μήνες στους εργαζόμενους του λαού. Κύριε Δήμαρχε, δεν μας αφορά η πολιτική σας κόντρα με καμιά παράταση και με κανένα πρόσωπο. Ούτε θα γίνει με αρρωγή αυτής, αλλά δεν την πληρώνουμε εμείς. Μπορούσατε να κάνετε όποιο έλεγχο θέλατε στο λαό για τα οικονομικά του, τα χρήματα που χρειαζόταν για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, έπρεπε να τα έχετε εσείς. Πριν να περιμένετε 2 μήνες να αναπτύχουν και να πιέζουν και να έπρεπε να συγκαταλάβουν το Δημαρχείο για να πληρωθούν. Πραγματικά ο αντιδήμαρχος, ο υπεύθυνος καταλήτης, ο Δήμαρχος Κολαργού, έβαλε κάποια ζητήματα που πραγματικά είναι έτσι. Ο Δήμος Κολαργού θα έχει πρόβλημα με την καθαριότητα. Και με τις περικοπές αυτές και με το ότι δεν προλάβαμε έγκαιρα να γίνουν οι αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού, γιατί δεν φταίει μόνο η αλλαγή του νόμου. Είναι σαφές ότι μια μέρα να στέλνω πιο νωρίς στην περιφέρεια, να στέλνω το έτοιμο μια μέρα πιο νωρίς στην περιφέρεια, θα είχαμε καταφέρει. Να μην χρειαστούμε τώρα να πάνε στην Τριμελιέ Υπουργών Επιτροπή και να, και να χρειαστεί να χάνουμε χρόνο. Γράφτε στην επιστολή σας, κύριε Δήμαρχε, μήπως πραγματικά οι εργαζόμενοι οι παπάγου σα γνωρίζουν καλύτερα και γι' αυτό δεν υπογράψω ή όχι το έγγραφο του Συλλόγου του Δήμου Κολαργού. Εγώ σα πιστεύω. Οι εργαζόμενοι του Δήμου Παπάγου ξέρουν ότι είστε καλό δήμαρχο και του φέρεστε καλά. Γιατί δεν κάνετε το ίδιο και με του εργαζόμενου του Δήμου Κολαργού? Γιατί αυτή η διάκριση δηλαδή. Όταν ο κ. Νικολάου μα έχει ζητήσει μια φορά να ψηφίσει και αυτό στο σύλλογο μα. Και να γίνει μέρος. Όταν φτάσει και ο κύριος Ξύρη να μας ζητήσει να γίνει μέρος του συλλόγου μας, θα τον ενημερώσουμε για το περιστατικό του συλλόγου. Εμείς προτείνουμε να γίνει κάθε μήνα μια συνάντηση κοινή μεταξύ του συλλόγου και της εκτελεστικής επιτροπής του Δημάρχου για όσα ζητήματα προκύπτουν στη διάρκεια της λειτουργίας. Ευχαριστώ.